Είναι πολλές οι συγκινήσεις που πέρασα στην Αφρική. Αλλά μια από αυτές που ξεχωρίζει μέσα στην καρδιά μου είναι, έχει σχέση με ένα μικρό ορφανό παιδάκι. Και αυτή τη συγκίνηση την ονόμασα «Το χαμόγελο του ορφανού». Για πείτε μας λίγο. Σε μια από τις περιοδίες μου στην Ιεραποστολή στην Αφρική, συνάντησα ένα παιδάκι ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά σε ένα σχολείο που είχαμε φτιάξει εκεί. Το έβλεπα τακτικά να είναι στην άκρη, λυπημένο, έτσι ένα θλιμμένο προσωπάκι. Τα μάτια του πολλές φορές ήταν δακρυσμένα. Δεν έδωσα και πολύ σημασία στην αρχή, γιατί πολλά παιδιά έχουν πολλά προβλήματα και είναι και λίγο συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Όμως αυτή η γλυκύτητα του προσώπου και η θλίψη μαζί με συγκίνησε. Μια μέρα λοιπόν θέλησα να μάθω κάτι περισσότερο για αυτό το παιδάκι. Πήγα κοντά του, πήρα μαζί μου μια μεταφράστρια που ήξερε καλά και τα ελληνικά και τη γλώσσα τους, για να δω τι γίνεται. Λοιπόν, το πήρα κοντά μου, το αγκάλιασα, το φίλησα γλυκά. Εκείνο, πώς είναι τα κοτοπουλάκια τα μικρά που χώνονται στην αγκαλιά της μαμάς τους, της γλώσσας, και γαλινεύουνε. Γαλήνεψε λοιπόν μέσα στην αγκαλιά μου, το φίλησα και του είπα, τι έχεις μωρό μου, τι έχεις μικρή μου πριγκίπισσα? Και μου είπε, μου λείπει πάντα η μαμά μου και ο παπάς μου. Μου λείπουν οι γονείς μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτούς. Γι' αυτό είσαι τόσο πικραμένη? Ναι. Κάποιοι εκεί οι συγγενείς τη φρόντιζαν, τη μικρούλα αυτή, και πήγαινε και τους έκανε δουλειές, μετέφερνε νερό από μια πιο μακρινή πηγή, γιατί εκεί είναι πολύ δυσέβρετο το νερό, πολύ δύσκολο να βρεις νερό. Και τα παιδιά έπαιρναν μεγάλες, έτσι, μεγάλα δοχεία και πήγαινε και έφερναν νερό. Ήταν λοιπόν ορφανό αυτό το παιδί? Ναι, ορφανό, ορφανό αυτό το παιδάκι. Και λέω, αγαπούσες πολύ τη μαμά σου και τον μπαμπά σου? Ναι, πάρα πολύ. Αλλά τώρα μου λείπουνε. Τώρα δεν έχω μαμά και μπαμπά. Εντάξει. Όταν ακούς κάτι τέτοια, δεν μπορείς να μην δακρύσεις. Ένα παιδί χωρίς τη μαμά του και τον μπαμπά του νιώθει πολύ άσχημα. Είναι μεγάλο πράγμα η ορφάνεια. Μόνο όσοι αυτοί που τη ζουν μπορούν να την καταλάβουν. Λοιπόν, το αγκάλιασα. Του λέω, το ξέρω ότι σ' αγαπώ. Ναι, μου λέει, το ξέρω. Τώρα θα σου πω λοιπόν μια μεγάλη αλήθεια που δεν τη ξέρεις. Ποια? Υπάρχει στον ουρανό ψηλά ένας Θεός, πατέρας για σένα και μαμά. Και αυτός, παιδί μου, σ' αγαπά πιο πολύ ακόμα και από τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Εκεί στην αγκαλιά του έχει ήδη τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Χάρηκε το παιδί που άκουσε αυτό, ότι η μαμά του και ο μπαμπάς του ήταν στην αγκαλιά του Θεού. Αυτός ο Θεός ήδη αγκαλιάζει τη μαμά σου και τον μπαμπά σου και είναι πολύ ευτυχισμένοι εκεί οι γονείς σου. Όμως αυτός ο Θεός αγαπά και εσένα τώρα πάρα πολύ. Τόσο πολύ που εσύ δεν μπορείς να φανταστείς. Μου λέει, πιο πολύ από τη μαμά μου και τον μπαμπά μου? Ναι, του λέω, πιο πολύ. Γιατί αυτός είναι που μας δημιούργησε όλους εμάς. Και εγώ, όταν προσεύχομαι, έτσι τον φωνάζω. Μπαμπά μου τον φωνάζω τον Θεό. Άνοιξε τα ματάκια του πολύ και μου λέει, και πώς του μιλάς, τι του λες? Του λέω, μπαμπά μου, σε παρακαλώ, θέλω να σου πω ότι είμαι ο γιος σου και εσύ είσαι ο μπαμπάς μου. Θέλω να με προστατεύεις όλη την ημέρα και να με σκεπάζεις και να με φυλάς από το κακό. Λέει εκείνο, και εγώ έτσι πρέπει να προσεύχομαι? Του λέω, έτσι απροσεύχεσαι. Θα το φωνάζεις μπαμπάκα σου γλυκό και να ξέρεις ότι αυτός ο μπαμπάς τώρα είναι και μανούλα για σένα. Γιατί σε λατρεύει. Αυτός σου εχάρισε την πολύτιμη ψυχή σου. Μα δεν με γέννησε η μαμά μου και ο μπαμπάς μου? Αυτοί σε γέννησαν και σου έδωσαν σώμα. Αλλά την πολύτιμη ψυχή που έχεις μέσα στην ανθρώπινη σου υπόσταση, την έδωσε μόνο ο Θεός. Αυτός σου έδωσε, παιδί μου, την ψυχή.
χάρηκε πάρα πολύ. Επομένως λέω, αν ο μπαμπάς σου και η μαμά σου σ' αγαπούσαν τόσο πολύ που σου χάρισαν το σώμα, εκείνος που σου χάρισε την ψυχή σε λατρεύει, σε λατρεύει. Και αυτός είναι ο πραγματικός σου πατέρας και η πραγματική σου μανούλα. Το παιδί χάρηκε πολύ και μου λέει, δηλαδή από τώρα μπορώ να το φωνάζω μπαμπά. Βέβαια του λέει, από τώρα να το φωνάζεις μπαμπά σου, να το φωνάζεις το Θεό σου. Το παιδί αυτό κάποια στιγμή, ακόμη σε εδώ στον νόμο, ένιωσα την ζεστασιά της αγάπης του, ένιωσε εκείνο τη δική μου πατρική αγάπη και μετά με αγκάλιασε σφιχτά, με φίλησε και μου λέει, τώρα είμαι χαρούμενο. Τώρα ξέρω ότι έχω μπαμπά και μαμά. Τον Θεό που μου δημιούργησε και μου έδωσε την πολύτιμη ψυχή μου. Από τότε λοιπόν αυτό το παιδί ήταν χαρούμενο. Έφυγε η πίκρα, έφυγε η θλίψη, έφυγε ο πόνος από τα ματάκια του. Ήταν πάντα χαρούμενο και όλοι χαιρόντουσαν με τη χαρά αυτού του παιδιού. Το χαμόγελο ήταν τόσο γλυκό και όμορφο που έμεινε εκεί σε όλους σαν το χαμόγελο του ορφανού. Ήταν το πιο ωραίο χαμόγελο που είχαν δει ποτέ. Γιατί σας είπα αυτή την ιστορία? Ξέρεις γιατί σας είπα? Γιατί. Γιατί και εμείς εδώ πολλές φορές είμαστε λυπημένοι, θλιμμένοι, στενοχωρημένοι, πικραμένοι. Γιατί όμως? Γιατί δεν έχουμε πιστέψει βαθιά ότι έχουμε ένα Θεό που είναι πατέρας μας, είναι μάνα μας. Αυτός ξέρει σαν δημιουργός μας τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας. Γιατί λοιπόν δεν τις αφήνουμε σε αυτόν τις δυσκολίες, όπως ένα παιδάκι τη ζωή του την αφήνει στη μαμά του πάνω? Θα σας έλεγα ότι αν κάνουμε κι εμείς ό,τι έκανε αυτό το μικρό το ορφανό, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ευτυχισμένοι. Γιατί? Γιατί από σήμερα πρέπει να φωνάζουμε το Θεό μπαμπά μας. Εσύ πώς το φωνάζεις τον πατέρα που σε γέννησε? Πες μου πώς το φωνάζεις. Μπαμπά. Μπαμπά. Γιατί λοιπόν δεν μιλάμε και για το Θεό που μας έκανε, να το φωνάζουμε έτσι με την πιο γλυκιά λέξη που έχουμε εδώ? Μπαμπά μου, Θεέ μου, πατέρα μου, μπαμπά μου, ουράνιε μου πατέρα. Ε, λέξεις γλυκές. Ξέρετε τι όμορφο είναι, πόσο αρέσει στο Θεό να το φωνάζεις μπαμπά μου, ε? Να ξυπνάς το πρωί και να του λες, Θεέ μου, μπαμπά μου, καλημέρα. Αργότερα στο διάβα της ημέρας να το φωνάζεις, γλυκέ μου μπαμπά, βοήθησε με σε αυτό ή θέλω να κάνω εκείνο. Εσύ συμφωνείς? Να το ρωτάς για τις αποφάσεις σου, για τις επιλογές σου. Τότε παιδί μου θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Τότε θα επανακάμψει η χαρά μες στην καρδιά μας. Τότε γιατί θα έχουμε ένα Θεό που θα μας φροντίζει όπως η μαμά και ο μπαμπάς το μωρό παιδί. Εύχομαι όλοι μας να αποκτήσουμε το χαμόγελο αυτό του ορφανού.